Εχμές για την Ελλάδα από τον Ερντογάν, κυρίες και κύριοι, στην ομιλία του στην κοινοβουλευτική του ομάδα σήμερα. Στη σύνδεσή μας η Μαρία Ζαχαράκη για να μάθουμε περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Ελίνα. Δεν την κατονόμασε, αλλά ο Τούρκος πρόεδρος άφησε σαφείς αιχμές κατά της χώρας μας. Υποστήριξε ότι τα διάφορα project που, τα οποία τρέχει η Τουρκία, ειδικά στην αμυντική βιομηχανία, κάνουν κάποιους να ενοχλούνται, να αναστατώνονται, όπως είπε, και στο εσωτερικό και το εξωτερικό, είπε με νόημα. Άντε, τους έξω τους καταλαβαίνουμε, σημείωσε. Γιατί με κάθε βήμα που κάνουμε διαταράσσονται τα εδώ και αιώνες σχέδιά τους για εμάς. Και όταν μιλάει για αιώνες, ο Τούρκος πρόεδρος, φυσικά καταλαβαίνουμε, φυσικά ο νους πηγαίνει προς την Ελλάδα, με την οποία οι διαφορές είναι αιώνιες πλέον. Παρόμοιες βολές εκτόξευσε και για την αντιπολίτευση ο Ρέτζεπ Τάιπ Ερντογάν. Είπε ότι αυτοί που τάχθηκαν εναντίον των συμφωνιών που κάναμε με τη Λιβύη, αυτοί που τάσσονται, που αντιτάσσονται, συγγνώμη, στις γεωτρήσεις στη Μεσόγειο και τις κινήσεις μας στην Κύπρο, αυτοί λοιπόν στο εσωτερικό είναι η αντιπολίτευση η οποία αναστατώνεται και αυτή με τη σειρά της και ενοχλείται από τις προόδους και όλα τα project που έχουμε αυτή τη στιγμή που τρέχουμε αυτή τη στιγμή. Και αναφέρθηκε και σε μία σειρά από αμυντικά όπλα τα οποία η Τουρκία φτιάχνει αυτή τη στιγμή, ανάμεσα στα οποία είναι και τα drone. Χθες να θυμίσω, Λίνα, ότι η Επιτροπή Αμυντικής Βιομηχανίας της Τουρκίας αποφάσισε τη μαζική παραγωγή διαφόρων 25 συνολικά έργων, ανάμεσα στα οποία είναι και τη μαζική παραγωγή των πυράβλων Ταϊφούν. Μάλιστα, σε ευχαριστώ πολύ, Μαρία. Να ακούσουμε τον Ταγί Περντογάν. Biz bu projelerde mesafe kat ettikçe içeride ve dışarıda birilerinin rahatsızlığı artıyor. Hadi dışarıdakileri anladık. Çünkü attığımız her adımla bizimle ilgili asırlık planları bozuluyor. Hatırlarsanız bunlar Libya ile yaptığımız anlaşmalara, Akdeniz'deki sondajlarımıza, Kıbrıs'ta kullanımı açtığımız yerlere, Karabağ'da kardeşlerimize verdiğimiz desteğe de karşı çıkmışlardı.